Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Πανταζή, καλή σας ημέρα. Τουλάχιστον να πέσει και κανένα χιόνι, κύριε Ανσούλη, αυτό το μήνα, να δούμε και καμιά σου ημέρα. Θα πέσει και το χιόνι όταν θα έρθει η ώρα του. Βαρύς χειμώνας θα είναι έτσι κι αλλιώς όμως, από όλες τις απόψεις. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός της χώρας σήμερα, κύριε Ανσούλη. Πιστεύετε, έχετε κάποια ελπίδα ότι μπορεί να ανακοινώσει lockdown για την Αττική ή είστε πεπισμένος ότι θα ανακοινώσει για όλη την Ελλάδα? Υπομονή λίγες ώρες ακόμα μέχρι τις 12. Αν ανακοινώσει για όλη την Ελλάδα, αυτό τι σημαίνει? Γιατί άκουγα τον συνάδελφό σας πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας σήμερα, που έλεγε ότι μετά το lockdown, αυτό το δεν ξέρω αν το ακούσατε, που είπε ότι ένα στα τρία καταστήματα δεν θα ξανανοίξουν. Ναι, πιθανόν η αναλογία να είναι και ακόμα χειρότερη. Περισσότερο από ένα στα τρία. Περισσότερο και από ένα στα τρία. Ποιο είναι το χειρότερο χτύπημα σε εσάς αυτή την περίοδο και αν μπορείτε να προσαρμοστείτε στην περίοδο και του δεύτερου lockdown, κύριε Πανταζή, γρήγορα, αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα, σε μια διαδικασία με ισόπ, δεν ξέρω, αλλά δεν βλέπω άλλον τρόπο στον οποίο μπορείτε να κάνετε κάποιο τζίρο. Κοιτάξτε, κύριε Ανσούλη, για να γίνει ένα ισόπ θέλει και κάποιο κόστος. Έτσι. Φοβάμαι ότι αυτό το κόστος το πολύ μεγάλο κομμάτι του συναδέλφου δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε, είχαμε ζητήσει από την περιφέρεια στα προγράμματα τα οποία πρόκειται να τρέξουν αυτό το χρονικό διάστημα να ενταχθεί και η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος από ένα φυσικό κατάστημα. Αυτό το πρόγραμμα δυστυχώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να τρέχει, να το πούμε έτσι, και επομένως φοβάμαι ότι πολλοί από τους συναδέλφους, ακόμα και αν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, δεν το μπορούν, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το κόστος που σας είπα προηγουμένως. Έχετε κάποια στοιχεία ίσως από τους συναδέλφους σας, από τα μέλη σας, πόσοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία να βάλουν και αυτή τη δραστηριότητα στην επιχείρησή τους? Όχι, αυτό δεν το γνωρίζει, κύριε Ανσούλη, δεν ξέρω. Και δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και προφανώς οποιοδήποτε θέλει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία δεν πρόκειται να το ανακοινώσει κιόλας έτσι. Αν κλείσει το Σάββατο, όπως όλα δείχνουν από το Σάββατο, ουσιαστικά μένετε στη μέση και από τις ενδιάμεσες εκπτώσεις. Αυτό πόσο πίστευτο χτύπημα είναι, γιατί και σε εκπτώσεις περιμένατε κάποια κίνηση παραπάνω λόγω καλύτερων τιμών. Όπως το είπατε, κάποια κίνηση παραπάνω. Κόβεται και αυτό στη μέση. Τέλος πάντων, κύριε Ρατσούλη, προφανώς και κόβεται στη μέση. Έτσι. Και αν είναι γενικό το lockdown σε όλη τη χώρα, τότε προφανώς αυτό το χτύπημα, όπως το λέτε, το δέχεται όλη η αγορά, δεν το δεχόμαστε μόνο εμείς. Αλλά σας είπα και προηγουμένως, σας περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και θα δούμε. Θα δούμε. Κάτι τελευταίο μόνο. Πιστεύετε ότι μπορεί να αξίζει τον κόπο μέσα σε ένα μήνα να λιγοστέψουμε τα κρούσματα παντού στην Ελλάδα, ώστε τα Χριστούγεννα να είναι μια περίοδος που να τη χαρούμε καλύτερα προς όφελος και της αγοράς? Αν μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει στα σίγουρα ότι τα κρούσματα θα μειωθούν, τότε προφανώς ναι. Δώσατε την απάντηση, κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.